Thank you.
Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, βοηθιά σας. Χρόνια πολλά.
μας, ελπίζοντας σε τις αίρες. Ειρήνη του κόσμου σαν όριζε, σε πλησίες του της ιερεύνης, των στρατών και των δύο λαών. Ότι πάσα δώσεις αγαπητοί και παντόρι μαθαίνει του, άνω δεν είναι στην καταμένα του ζούν τα πρόσφυγα. Γιατί και εγώ ξανά και ευχαριστία και προσφυγή συναναπρέπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ήγκαι. Thank you.
Η ιστορία του λαού σας είναι συνδεδεμένη από τα λεπτά των χρόνων με το ελληνικό μας γένο, γένο των Ελλήνων κατά την Κυριακή και έντονο στο Θεσμία Προστατονία της μεγάλα ονόματα ήσαν προσεκτικότητα των με αγώνες και αμερικά παρέσματα εναντίον των τότε διαφόρων παραγωγών εκτρομεών. Γνωρίζουμε τους αγώνες σας και σας βεβαιώνουμε με τα όλη κοντά σας, μέσα στην καρδιά σας και στα όλια σας. Ευχαριστούμε όλοι μαζί, άρχοντες και λαός, που βρεθήκατε σήμερα κοντά μας και επανηγήσατε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε με το να τιμήσετε την ιερά μας πανηγύρι και σας προσφέρουμε με πολύ σεβασμό και αμέτρητα αισθήματα αγάπης την ιερά εικόνα του Κυρίου μας ως καλούς γένος, όπου πρόγωνα εν το χρονό πρόβατο. Ο Θεός να ευλογεί και να εγγυάζει το έργο σας και να κρατήσει τη μεγάλη αποστολή σας και παγκαθώ της Αγίας Εκκλησίας μας. Αφήνω να μιλήσω. Αφήνω να μιλήσω. Αφήνω να μιλήσω. Αφήνω να μιλήσω.
Δεν ακούγεται τίποτα. Δεν ακούγεται τίποτα. Πού είναι τα μεγάλα. Για να ακούγουν.
γλυκοί εκπρόσωποι της πόλεως και της περιοχής Δάφνης, παρουσιωμενιότατε προϊστάμενε του Ιερού Ναού της Αναλήψεως και εσείς ευλογημένοι χριστιανοί, αισθάνομαι λέγω και εγώ την ανάγκη να εκφράσω θερμές ευχαριστίες βγαλμένες μέσα από την καρδιά μου προς όλους σας για αυτή την τόσο θερμή υποδοχή την οποία μας επιφυλάξατε και αυξήσατε κατά κάποιον τρόπο τη χαρά μας καθώς ερχόμασταν εδώ για να συμμετάσχουμε στην πανήγυρη της πόλεώς σας της Αναλήψεως του Κυρίου μας. Βεβαίως επρόκειτο να έλθω μόνος μου όπως προεβλέπετο από το πρόγραμμα, αλλά μια και η συγκυρία έφερε έτσι τα πράγματα, ώστε να βρίσκεται ανάμεσά μας υψηλός μας φιλοξενούμενος, ο μακαριότατος Πατριάρχης Γεωργίας, κύριος Ηλίας μαζί με την συνοδεία του, έκρινα ότι οι κανόνες της φιλοξενίας επέβαλαν να το προσκαλέσω να είμαστε σήμερα εδώ. Έτσι λοιπόν με την παρουσία του, καθώς και με την παρουσία των συνοδών του, προσδίδει μια όλος ιδιαιτέρως σημαντική σημασία στην όλη γιορτή που διεξάγεται σήμερα εδώ και μέσα στις καρδιές όλων μας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια αναφέρετη πνευματική χαρά, καθώς βλέπουμε ότι και ένας άλλος προκαθήμενος μιας αυτοκέφαλης εκκλησίας της Γεωργίας βρίσκεται κοντά μας εν ενότητη πνεύματος και καρδιών, ενώνων μαζί του τις δικές του προσευχές μαζί με τις δικές μας, προκειμένου να καταστήσουμε ήλαιον τον Θεό για να έρθει να είναι κοντά μας στις δύσκολες ώρες που ο καθένας μας είναι πολύ φυσικό να περνάει στη διάρκεια της ζωής του. Έχω την αίσθηση ότι η σημερινή γιορτή, γιορτή της Αναλήψεως όπως λέγεται του Κυρίου μας, είναι μια γιορτή που σημαίνει ότι δεν πρέπει να αφήσουμε μέσα στην καρδιά μας να φωλιάσει μια μελαγχολία για το γεγονός ότι ο Κύριος μας έφυγε από ανάμεσά μας και ανέβηκε εκεί όπου είναι το πρώτερο, δηλαδή δίπλα από τον θρόνο του Πατρός του, του Θεού μας. Και βέβαια αυτό είναι αλήθεια, ότι δηλαδή ο Χριστός με την ανάληψή του επήρε μαζί του και το σώμα του, το ανθρώπινο, το οποίο είναι πλέον τεθεωμένο, είναι ένα σώμα πνευματοποιημένο, όπως θα είναι και τα δικά μας σώματα μετά από την Ανάστασή μας, αφού πεθάνουμε και στη συνέχεια αναστηθούμε, με αυτά τα σώματα τα καινούργια που μοιάζουν με το σώμα του Ιησού Χριστού μετά την Ανάστασή Του, με αυτά τα σώματα και εμείς θα παρουσιαστούμε ενώπιον του βήματος του αδεκάστου κριτού. Αλλά αυτά τα σώματά μας, χάρισης των Κύριών μας, τώρα πλέον και αυτά έχουν δεχθεί την χάρη της αυθαρσίας και της αιωνιότητας. Γι' αυτό και ο Ιερός Υμνογράφος της Εκκλησίας μας πραγματικά μας καλεί όλους να χαρούμε σήμερα για το γεγονός ότι τα ανθρώπινα σώματά μας έχουν τιμηθεί με την παρεδρία της θεότητος. Το γεγονός ότι ο Χριστός ανέβηκε πάνω στους ουρανούς, αυτό το γεγονός αποτελεί τον προάγγελο και της δικής μας θεώσεως. Αποτελεί τον προάγγελο ότι και εμείς θα ζήσουμε ζωή αιώνια, αθάνατη, μακάρια ζωή κοντά στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, μέσα στο πνευματικό περιβάλλον της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά αυτό και μόνο το γεγονός που θα μπορούσε πράγματι να γεμίσει τις ψυχές μας από χαρά και ικανοποίηση, πρέπει να συμπληρωθεί με την άλλη εικόνα την οποία πάλι ο Ιερός της Εκκλησίας μας Υμνογράφος σήμερα θέλησε να μας τονίσει, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Κυρίου μας
καθημόν. Εγώ είμαι μαζί σας και επομένως κανένας δεν μπορεί να είναι εναντίον σας. Αυτά είναι λόγια του Ιησού Χριστού, αυτού που ανελήφθη εν δόξη και κάθισε εν δεξιά του Πατρός. Είμαι μαζί σας, εγώ είμαι μαζί σας, εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας. Και άμα εγώ είμαι μαζί σας, δεν έχετε να φοβηθείτε κανέναν, γιατί κανένας δεν μπορεί να σας κάνει κακό. Κανένας, οσοδήποτε εχθρική διάθεση και αν έχει απέναντί σας, οσοδήποτε δύναμη και αν διαθέτει, οσοδήποτε κακία και αν προσφέρει, δεν είναι σε θέση να σας βλάψει. Γιατί ιδού, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Και αυτοί, αγαπητοί μου πανηγυριστές, οι τόσο σημαντικοί και πανηγυρικοί διαβεβαίωση του Κυρίου μας, έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή του καθενός μας. Γιατί, επειδή η ζωή μας κάθε μέρα είναι μια διαρκής δοκιμασία, δοκιμασία της υπομονής μας, δοκιμασία της πίστεώς μας, δοκιμασία της χαράς μας, δοκιμασία της ελπίδος μας, δοκιμασία αυτής ταύτης της υπάρξεώς μας, εδώ ο Χριστός έρχεται να μας πει ότι με το ότι εγώ έφυγα από τη γη και βρίσκομαι στον ουρανό, δεν σημαίνει ότι έπαψα να ενδιαφέρομαι για σας. Είμαι κοντά σας, είμαι μέσα στις ψυχές σας, είμαι μέσα στα σώματά σας. Και κάθε φορά που μεταλαμβάνετε στην Εκκλησία το σώμα και το αίμα μου, γίνομαι και εγώ ένα μαζί σας και εσείς γίνεστε ένα μαζί με εμένα. Υπάρχει πιο παρήγορη διαβεβαίωση από αυτή, αγαπητοί μου? Μπορεί κανένας να είναι πιο ευτυχισμένος και πιο χαρούμενος από ένα πιστό χριστιανό, ο οποίος έχει την πεποίθηση, όχι την εντύπωση απλά, την πεποίθηση ότι δεν είναι μόνος του σε αυτόν τον κόσμο, ότι δεν μοιάζει σαν την καλαμιά μέσα στον κάμπο, όπως λέγει ο λαός μας, αλλά είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο ένας ολόκληρος Θεός ενδιαφέρεται. Θέλω να σας μεταφέρω μέσα αυγαλμένες από την καρδιά μου τις πιο θερμές ευχές για τη σημερινή μεγάλη εορτή. Να σας επενέσω, γιατί τιμάτε τους Αγίους μας, αγαπάτε την Εκκλησία μας και έρχεστε στις πανηγύρις ιδίως, αλλά και στις άλλες λατρευτικές ευκαιρίες, παίρνοντας έτσι κουράγιο και δύναμη για τον αγώνα τον καθημερινό της ζωής μας. Τώρα πλέον, κατά τα τελευταία χρόνια, μια ιδιόμορφη ανάπτυξη παρουσιάζεται στην περιοχή σας, που τίνει να γίνει το κέντρο πλέον της διακίνησης εκατομμυρίων ανθρώπων που έρχονται από το εξωτερικό και φεύγουν από εδώ για το εξωτερικό. Είστε πάνω στο κεντρικό άξονα από τον οποίο διέρχονται τα εκατομμύρια των τουριστών και των άλλων επισκεπτών της ευλογημένης πατρίδας μας. Βέβαια, σιγά σιγά χάνονται αυτές οι όμορφες, οι γραφικές εικόνες της ελληνικής υπαίθρου, τις οποίες πάντοτε τις θαυμάσαμε, ή μάλλον θέλω να πω, όταν τις είχαμε σε αυτονία, δεν τις εκτιμούσαμε όσο πρέπει. Τώρα σιγά σιγά χάνονται και στη θέση τους φυτρώνουν αστικά μεγάλα κέντρα, τσιμεντοποιημένες πόλεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την ποιότητα της ζωής, την οποία είναι πολύ φυσικό να αναζητούμε. Αλλά τουλάχιστον εδώ υπάρχει καιρός. Τώρα πλέον που δεν έχουν καλυφθεί τα πάντα, υπάρχει καιρός να υπάρξει μια σύμμετρη ανάπτυξη, ώστε τα παιδιά μας να μην χτυπούν τα κεφάλια τους στους τοίχους, αλλά να απολαμβάνουμε τη ζωή χάρη στην δική μας πρόνοια. Πρέπει να δούμε τι έπαθαν οι κάτοικοι των μεγαλοπόλεων για να μην το πάθετε και εσείς, για να μην επαναληφθούν τα εγκλήματα απέναντι στη φύση, απέναντι στην οικολογία,
είναι η πλάση αυτή μέσα στην οποία ζούμε. Είστε ένας λαός φιλοπρόοδος, δημιουργικός, ευγενικός, ένας λαός που αγαπάτε τον τόπο σας, ένας λαός που είστε δεμένοι με τη γη σας, είστε δεμένοι με την πατρίδα σας, είστε δεμένοι με την εκκλησία σας. Πολλές φορές είχα ακούσει μέχρι τώρα από το στόμα του Σεβασμιωτάτου πρώην ποιμενάρχου σας, Μητροπολίτου σας, κυρίου Αγαθονίκου, που στέκεται εδώ κοντά μου σήμερα μεγάλη αυτή γιορτή, είχα ακούσει τόσο καλά λόγια για όλους εσάς που κατοικείτε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Σήμερα βλέπω και με τα μάτια μου, ακούω και με τα αυτιά μου το ποιοι είστε, το τι πιστεύετε, το τι ζητάτε, το τι θέλετε από τους πνευματικούς σας πατέρες, από τους πνευματικούς σας ηγέτες. Και αυτό πρέπει να γνωρίζετε, ότι είμαστε διατεθειμένοι να σας το προσφέρουμε μέσα από την ψυχή μας, γιατί μετά από τον Θεό είμαστε δεμένοι μαζί σας, γιατί εσείς είστε η δύναμή μας, εσείς είστε η απαντογή μας, εσείς είστε η ελπίδα μας. Εκκλησία χωρίς το λαό δεν νοείται. Δεν είναι εκκλησία μόνο ο Αρχιεπίσκοπος, μόνο ο Μητροπολίτης, μόνο οι ιερείς. Εκκλησία είμαστε όλοι όσοι είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Αυτή την εκκλησία την αγαπάμε, την τιμούμε, την έχουμε μέσα στην καρδιά μας και απορροφούμε από αυτήν κάθε τι που αποτελεί κομμάτι ζωής για την πνευματικότητά μας και για την σύντορη, θα έλεγα, παρουσία μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Σας εύχομαι χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ο ενδόξια να ληφθεί σε αφιπόνη στους ουρανούς Κύριος, να σκέφτει, να προστατεύει, να φρουρεί καθένα χωριστά από εσάς, μαζί με τις οικογένειές σας, μαζί με τα παιδιά σας. Τα παιδιά μας είναι η μεγάλη μας ελπίδα. Τα παιδιά μας είναι αυτά χάρη των οποίων αξίζει κάθε θυσία και κάθε κόπος, γιατί είναι καλά παιδιά. Αγωνίζονται αυτές τις ημέρες στα σχολεία να γράψουν τους διαγωνισμούς τους, να πάρουν βαθμούς, να επιτύχουν στη ζωή. Αυτό θέλετε και εσείς που είστε φυσικοί γονείς τους. Αυτό θέλουμε και εμείς που είμαστε πνευματικοί πατέρες τους. Ευχαριστώ και τον Πανοσυλλογιότατο προϊστάμενο για τα ωραία δώρα τα οποία προσέφερε, τις Άγιες εικόνες τόσο στον φιλοξενούμενό μας Πατριάρχη Γεωργίας όσο και η ταπεινότητά μου. Θα το κρατήσω το δώρο αυτό σαν ανάπτυξη αγαπή από τη σημερινή επικοινωνία μας και επαφή μας. Δεν ξέρω αν θα έχω τη δυνατότητα και μια άλλη φορά, εκτός από απόψε το βράδυ που θα είμαι στο Μαρακόπουλο, αν θα έχω τη δυνατότητα να σας ξαναδώ. Γιατί όπως ξέρετε, η ιεραρχία της Εκκλησίας μας εξέλεξε τον νέο Μητροπολίτη σας και εντός των ημερών θα ορίσουμε και την ενθρόνηση του, οπότε εκείνος θα αναλάβει πλέον να σας καθοδηγεί, να σας διδάσκει, να σας οδηγηθεί στον δρόμο του Θεού. Να έχετε την ευλογία του Θεού, να έχετε την αγάπη τη δική μας, να έχετε κάθε καλό στη ζωή σας. Αμήν.
όλο συνέχεια τις πόλεις.
μαζί. Εδώ. 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 Σταματήστε εδώ. Σταματάμε εδώ. Σταματάμε εδώ. Σταματάμε εδώ. Και πώς θα γύρισε, παιδιά, τώρα η πάντα. Μέσα σου βάλει. Για να πούμε για να θα κάνουμε αίτηση εδώ, αίτηση που είναι βγαίνει. Διάκονε. Εδώ είσαι ο Μιμάς. Εδώ είσαι. Επισκέψεως, συγχωρήσεως και οφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών υπομέν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπο Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα ανατέχομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, μη και αΐ, σε ειχθώμα και αιώνα. Είναι γερμενέα.
σχέδιο. Thank you.
σε Χριστό ημών αδελφότητος. Μέτι Θεό με τα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αρχόντων της πόλεως ταύτης, και του σύμπαντος ευσεβούς ημών έθνους. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ηλκιαΐ, εις τους αιώνας των Thank you.
Thank you.
Πού λέγεις?